Λοιπόν, λοιπόν, πάμε Γιάννη Σινάνη. Έλα, πάμε και στο Γιάννη Σινάνη, στην Λέσβο, γιατί φαίνεται πως θα βουλιάξει το νησί. Έχει αρχίσει να βουλιάζει ήδη δηλαδή, αλλά περιμένουν πάρα πολλούς Τούρκους επισκέπτες. Έχουν υπερδιπλασιαστεί. Ναι, έχουμε από μια την περσινή χρονιά. Κάρτα, θέλεις. Ναι, βέβαια. Πάμε να δούμε την κάρτα για να δούμε πόσο περισσότεροι Τούρκοι τουρίστες έχουν έρθει φέτος μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε σχέση με κοίτα, πέρυσι. Είναι και αυτή η Visa Express, η οποία έχει, υπάρχει αυτή η συμφωνία. Μπορούν να έρθουν και να κάτσουν 3-4 μέρες χωρίς τα διαδικαστικά. Και υπάρχουν και τα στοιχεία τα οποία είναι εντυπωσιακά. Δεν ξέρω, έχουμε κύριε Κούσουλα την κάρτα. Να, λοιπόν, εδώ βλέπετε τώρα το διάστημα Ιανουάριος, Μάιος 2023, 5.500 επισκέπτες. Μάλιστα. Τώρα μιλάμε για Τούρκους επισκέπτες. Τούρκους. Στο νησί της Λέσβου μόνο. Μάλιστα. Και το διάστημα μέχρι τώρα που μιλάμε, από Ιανουάριο έως Μάιο του 2024, 18.000 Τούρκοι επισκέπτες στο νησί. Και οι 3.541 από αυτούς είναι με Visa Express. Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας τον Γιάννη τον Σινάνη που βρίσκεται σε ένα ξενοδοχείο, στην πισίνα ενός ξενοδοχείου, το οποίο είναι γεμάτο με Τούρκους τουρίστες. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, να σας πω ότι ζούμε τη μεγαλύτερη απόβαση Τούρκων τουριστών εδώ στη Λέσβο όλων των εποχών. Αρκεί να σας πω ότι μέχρι τώρα είχαμε τρία καραβάκια τα οποία έκαναν το δρομολόγιο Μυτιλίνη Αϊβαλή. Τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε 8 καραβάκια τα οποία πηγαίνονται συνέχεια. Σε προηγούμενη σύνδεση που είχαμε κάνει, σας είχα πει ότι πέρυσι το διάστημα του Μαΐου, το δεκαήμερο του Μαΐου, όταν είχε ξεκινήσει τότε το Μπαϊράμι, είχαμε πέρυσι 390 επισκέπτες. Φέτος έγινε δεκαπλάσιος ο αριθμός αυτός, ήταν 3.900. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Και πρέπει να πω για μία ακόμη φορά ότι οι Τούρκοι τουρίστες χαλάνε λεφτά. Είναι αυτοί που έχουν κρατήσει τα νησιά του Βορείου Αιγαίου τα τελευταία 15 χρόνια και δεν έχουν κλείσει. Η Λέσβος, τελειώνοντας, γιατί θα πάω να σας μιλήσει μία ιδιοκτήτρια εδώ του ξενοδοχείου, η Λέσβος έχει βγάλει το μανδύα παιδιά του προσφυγικού. Και θα πρέπει να σας πω ότι εκτός από τους Τούρκους τουρίστες, προσέξτε, τα πλοία της Attica Group που έρχονται εδώ στο νησί. Δεν υπάρχει καμπίνα μέχρι τέλος Αυγούστου. Έτσι λοιπόν, όσοι σκέφτονται να ταξιδέψουν εδώ στο νησί μας, θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουν και μετά να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, να πάω τώρα εδώ πέρα. Έχω την κυρία Παπαναστασίου δίπλα μου, η οποία έχει δύο Τούρκους τουρίστες. Είμαστε εδώ στο ξενοδοχείο στην Ευριακή, μια θαυμάσια περιοχή. Καλημέρα. Καλημέρα. Το ξενοδοχείο σας, Παπαναστασίου, λάθος έκανε. Θέλετε να μας πείτε, το ξενοδοχείο σας βλέπω γεμάτο Τούρκου, βέβαια τώρα είναι πρωί, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Έχουμε πάρα πολλές αφήξεις καθημερινά. Αυτές τις μέρες μιλάμε για την απόβαση των Τούρκων. Ευτυχώς έχουμε και αυτό το τουρισμό από απέναντι. Και είμαστε χαρούμενοι να τους φιλοξενήσουμε, να περάσουν όμορφα, να ζήσουν, να φάνε το φαγητό μας, να ευχαριστήσουν. Να περάσουν τέλεια, να επιστρέψουν γεμάτοι. Γιάννη, πόσο έχει το εισιτήριο αυτό το πλοϊκό? Ένα λεπτάκι. Είναι το πιο φθηνό εισιτήριο που υπάρχει στον κόσμο. Πόσο, με, 30 ευρώ ένα άτομο πηγαίνει έρχεται. Αλλά το σημαντικότερο, παιδιά, είναι η Visa. 30 ευρώ πηγαίνει έλα. Πήγαινε έλα, ναι, εντάξει. Δεν πας στο εξωτερικό με 30 ευρώ, μην τρελαθούμε έτσι. Όχι, λοιπόν. Όχι, κάτσε, ναι, κάτσε τώρα, γιατί εμείς έχουμε άλλο θέμα εδώ με τακτοπλοϊκά, που θα τα δούμε εδώ παρέα. Αν θες, μείνε και στην παρέα μας να ακούσεις κιόλας να κάνεις τις συγκρίσεις. Και καλημέρα και στους φίλους Τούρκους, έτσι. Και στους φίλους Τούρκους τουρίστες. Λοιπόν, επειδή λέμε για τακτοπλοϊκά, πόσο είπε, 30 ευρώ πήγαινε έλα. Στην Τουρκία. Από Τουρκία. Αϊβαλή, Λέσβο. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, να δούμε πόσο κάνει και να πας από την Αθήνα σε ένα όμορφο νησί από τον Πειραιά, έτσι. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο να πας και να έρθεις. Λοιπόν, μπαίνεις στο λιμάνι του Πειραιά και βγαίνεις Μύκονο. Πόσο? 9.57. Πώς φαίνεται? Τι? Δύσκολο. Δεν μιλάει. Μου φαίνεται. Έχασε τη φωνή σου. Μου φαίνεται. Τι να πω. 9.57. Στρογγυλά, έτσι. Στρογγυλά 9.57. Πάμε παρακάτω. Δεν θες να πας Μύκονο, ρε παιδί μου. Θες να πας Ρόδο. Ξαναπας στον Πειραιά. Παίρνεις το καράβι. 4 άτομα με αυτοκίνητο πήγαινε έλα. Τι λέει εδώ? 1.030. Εντάξει, λογική τιμή μου ακούγεται, έτσι. Εννοείται, ρε Γιώργο. Τι πλάκα κάνεις. Σχεδόν τσάμπα. Εννοείται. Αφήνουν τον κόσμο να πάει. Ναι. Εάν πας, ας πούμε, στην Πάργα ή στην Πρέβεζα. Ο δικός όμως τώρα, ο έτσι. Δικός. Ο δικός δίνεις 115,56 για καύσιμα. Μάλιστα. Δίνεις 74 και 8 για διόδια. Τώρα αυτό είναι πηγαίνει έλα το δρομολόγιο. Μάλιστα. Δεν πας μόνο.
και συνολικά δίνεις 190,36 ευρώ για να πας πολύ ωραία στην Πάργα, όπου έχεις και άλλα πράγματα να κάνεις εκεί. Πολύ ωραίες τοπικές εκδρομές. Άρα συνολικά τώρα με τα χαρτιά που έχεις εκεί πέρα, αν επιλέξει μια τετραμελής οικογένεια να πάει σε υπηρετικό προορισμό, θα κερδίσει γύρω στα 800 ευρώ που μπορεί να ξοδέψει σε διαμονή, είναι ένας μισθός αυτό, έτσι. Ναι.